ο κύριος Τρουγιού είναι... Ναι, ξέρω, ξέρω. Όποτε διψούσα, έπινα νερό της βρύσης. Ήμουν από αυτούς που λένε τώρα, σιγά τα μικρόβια, μια χαρά είναι το νερό της βρύσης. Έτσι έπαθαν τα εντερά μου. Αποτέλεσμα, 3 συνεχή χρόνια σε Λουτρόπολη, στην Πλομπιέρ. Εκεί πρέπει να πάει ο Τωτός. Α, όχι, όχι, όχι. Το έντερο του μικρού, από ό,τι κατάλαβα, είναι μάλλον οκνηρό. Καλύτερα να το πάτε στο Σατέλ Γκιγιόν. Το δικό μου έντερο είναι... Δεν καθόμαστε. Μάλιστα, κύριε Τρουγιού, όλα αυτά που λέτε είναι τόσο ενδιαφέροντα. Τόσο ενδιαφέρον. Έλεγα λοιπόν ότι εμένα το έντερό μου, αν μου επιτρέπετε να σας το εμπιστευτώ, είναι κάπως ξεχυλωμένο. Μπα. Αμα είναι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Τρουγιού, είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε για μένα ήταν ενδεδειγμένες οι πηγές της Πλομπιέρ. Αλλά τι κούρα ήταν αυτή. Τι κούρα! Ναι, στο Σατέλ Γκιγιόν τι κούρα κάνουνε. Πού να ξέρω, κυρία μου, αφού δεν έχω πάει. Στην Πλομπιέρ, λοιπόν, πρωί-πρωί υδροθεραπεία. Ύστερα υδροποσία. Ένα λίτρο, 1,5. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Στο Σατέλ Γκιγιόν δεν ξέρετε να μου πείτε. Μα σας είπα, κυρία μου, δεν έχω πάει. Στη συνέχεια, λουτροθεραπεία. Και κατόπι μασάζ. Ναι, καλά, στο Σατέλ Γκιγιόν όμως δεν ξέρετε να μου πείτε στο Σατέλ Γκιγιόν. Ύστερα λοιπόν φαγητό, μόνο λευκή τροφή, πουράδες, μακαρόνια, ριζόγαλο. Ναι, αλλά στο Σατέλ Γκιγιόν. Μας το είπε ο κύριος Τρουγιού, δεν έχει πάει. Ναι, κυρία μου, λυπάμαι, αλλά. Ο άνθρωπος θέλει να σου πει για την κούρα του στην Πλομπιέρ. Και τι με ενδιαφέρει με ένα κούρα του στην Πλομπιέρ. Ορίστε. Από πού και σου πει να με ενδιαφέρει κούρα του στην Πλομπιέρ, αφού το τόσο θα πάει στο Σατέλ Γκιγιόν. Ο κύριος Τρουγιού είναι έξυπνος άνθρωπος και με καταλαβαίνει. Ναι, βέβαια. Ξέρω να μου λέει τώρα για το πώς ψαρεύουν τον μπακαλιάρο στα ανοιχτά της Γρυλανδίας. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, δεν λέω. Αλλά με την υγεία του παιδιού μου τι έχει να κάνει. Καλά, σωστά. Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ και να ακούω τις ιστορίες του καθενός. Εγώ έχω να δώσω καθάριο στο παιδί τώρα. Δεν πας λοιπόν σιγά-σιγά. Δεν πας να του δώσω το καθάριο. Άντε. Μου επιτρέπετε, άντε. Κύριε Τρουγιού. Παρακαλώ, κυρία. Σιδεύα, δεν πρόκειται να. Α, όχι. Ύστερα σου λέει πατέρα. Εντάξει, πατέρα. Με τέτοια αμφίβολη. Τέτοια αμφίεση να εμφανιστεί, είναι δυνατόν. Είναι γοητευτική γυναίκα η σύζυγό σας. Χαριτωμένη. Ναι, ναι, χαριτωμένη, κύριε Τρουγιού. Ώρες-ώρες είναι λίγο. Κατά τα άλλα, χαριτωμένη. Τώρα, βέβαια, δεν την είδατε και στα καλά της. Λυπάμαι που παρουσιάστηκε έτσι κάπως ατιμένη. Καλά, καλά. Μην επιμένετε. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι με όλα εκείνα τα... Α, καλά, που, έτσι αχταίνιστη με τα μπικουτί. Διότι ειδικά τα μαλλιά της, ειδικά τα μαλλιά της είναι ό,τι καλύτερο έχει. Υπέροχα μαλλιά. Και κατσαρά από φυσικού τους, Α, ναι. Έτσι βέβαια που την είδατε και τώρα μάλιστα που αποφάσισε ότι πρέπει και να ανησυχεί για το γιο της. Δεν έχει πάντως τίποτα το παιδί. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αλλά ναι, να της το πεις. Να, της μιλήσατε πριν για το Σατέλ Γκιγιόν. Τώρα δεν θα ακούμε άλλο εδώ μέσα παρά για το Σατέλ Γκιγιόν. Το Σατέλ Γκιγιόν. Λυπάμαι πάρα πολύ αν εξαιτίας μου. Όχι, μα τι λένε. Μόνο που μετά. Όταν αρχίσει να τη λέτε για την κούρα σας στην Πλομπιέρ, από μέσα με πιάσανε κάτι γέλια. Δεκάρα δεν έβγαινε. Αχ, δεκάρα κατσακιστή δεν έβγαινε. Δεν την καημένη και εγώ που χαθόμουν και τους. Μα τι ήταν κι αυτό. Για να μου πει λέει και ο πατέρα σου, γιατί είναι πάρα πολύ θυμωμένο μαζί ο πατέρα σου. Για πε το γιο σου, σε παρακαλώ. Θα σου δώσω εγώ μια κλωτσιά. Είσαι τρελή! Είσαι τρελή! Είπα εγώ στον Τωτό έξαλλο μαζί του και εσύ μου ξεραίνεσαι στα γέλια μπροστά του με τον κύριο Τρουγιού. Και τι έγινε να μα κλωτσά τώρα! Δηλαδή πρέπει να σε παρακαλέσουμε για να επιβληθεί στο γιο σου. Για κάνε μου τη χάρη του δώσει εσύ το καθάρισμα. Εγώ! Ναι, μάλιστα, εσύ. Ορίστε το μπουκάλι, ορίστε και το ποτήρι. Εγώ παρετούμε. Μα δεν είναι δική μου δουλειά. Τι σχέση έχω εγώ. Πώς δεν έχει σχέση, πατέρας του είσαι. Οφείλεις να το επιβληθείς. Σε ζητώ συγγνώμη, κύριε Τρουγιού. Μα παρακαλώ, παρακαλώ. Τι είναι αυτά, παιδί μου. Είμαι πάρα πολύ συγχυσμένος. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω καθάσιο. Τι. Ωραία, το περίμενα αυτό. Είναι δυνατόν, αγόρι μου. Ένα τόσο όμορφο παιδάκι σαν και σένα. Τι είναι αυτά. Και πρώτα πες καλημέρα στον κύριο. Όχι, δεν λέω, δεν θέλω καθάρσιο. Έτσι, και ποιος σε ρώτησε αν θέλεις ή όχι, πώς σε ρώτησε, ναι ή όχι, ευρωμόπεδο, ευρωμόπεδο. Ποια σταμάτα επιτέλους, ας το παιδί σε παρακαλώ. Άμα πια, άμα πια. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι, κύριε Τρουγιού, η γλώσσα του είναι κάτασπρη. Δείξε τη γλώσσα τον κύριο, έλα. Ναι, 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 μια στιγμή, με συγχωρείτε. Έλα, γόρι μου, άνοιξε το στόμα σου να δούμε. Έλα, δείξε τη γλώσσα σου. Χριστός και Παναγία.
Εμένα μαύρη μου φαίνεται. Το μελάνι είναι. Έκανε τα μαθήματά του γι' αυτό. Και η ανάσα του, ξέρετε πως βρωμάει. Κάνε χά να μιλήσει ο κύριος. Όχι, ευχαριστώ, δεν είναι ανάγκη τώρα. Και τώρα τη χαίνεστε την ανάσα του παιδιού. Όχι, καθόλου, καθόλου, αλλά. Έλα, παιδί μου, κάνε χά να μιλήσει ο κύριος. Όχι, 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 δεν χρειάζεται. Αλήθεια σας λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν μου λες, αγόρι μου. Έτσι κάνουν τα καλά παιδάκια. Δεν μου λες. Πώς σε λένε. Έλα. Έλα. Πες τον κύριο που σε ρωτάει, πες του πώς σε λένε. Δεν θέλω καθάρσιο. Μας λένε τοτό. Αχα. Το τοτός από πού βγαίνει. Από το Γουστάβος. Περίεργο βέβαια. Και δεν μου λες, αγόρι μου, πόσο χρονών είμαστε. 7. 8 κύριε Τρούγιου. 8 χρονών και σε λένε και τοτό. Καλά. Έχεις τέτοιο όνομα και είσαι και 8 χρονών και κάνεις ολόκληρη φασαρία για ένα καθάρσιο. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω καθάρσιο. Και τι θα κάνεις όταν θα έρθει η ώρα να πας στον πόλεμο, Όχι, μην το λέτε αυτό. Δεν με νοιάζει, εγώ δεν θα πάω στον πόλεμο. Τι θα πει δεν θα πας, άμα γίνει πόλεμος θα πας, θέλεις δεν θέλεις. Μα δεν με νοιάζει, θα το σκάσω και θα πάω στο Βέλγιο. Πού? Στο Βέλγιο. Πες το καλό του διάνοση είναι τα αγγελούδι μου. Τα συγχαρητήριά μου κύριε Φολαβουάν. Με τέτοια ιδανικά τον ανατρέφεται. Εγώ, του εντίον. Ελώ. Δεν κάνει να λες τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Γουστάβε. Ας το επιτέλους ήσυχο το παιδί. Μην του ζαλίζει με πράγματα που δεν είναι της ηλικίας του. Γουστάβε. Αφού το τόσο είναι ένα πολύ φρόνιμο και λογικό παιδάκι. Και θα κάνει τώρα το χατήρι της μανούλας του και θα πάρει το καθάρσιο. Δεν θέλω καθάρσιο. Αφού πρέπει να το πάρεις. Κοίταξε. Τοτό. Άκου τοτό. Αν το είχες πει από την αρχή, τώρα θα είχες τελειώσει. Πως, θα είχες ξαλαφρώσει. Δεν με νοιάζει, εγώ δεν θέλω. Έλα να γεκέψω, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω. Εγώ, αγόρι μου, όταν ήμουνα στην ηλικία σου και μου ζητούσαν κάτι οι γονείς μου. Εσύ να σκάσεις. Τι είπε. Το τίποτα δεν είπε. Ναι, δεν είπε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Φτάνει. Ακούς. Ως εδώ, θα κάνεις αυτό που σου λένε. Θα κάνεις αυτό που σου λένε, αλλιώς δεν θα μου πει εμένα να μην ξιάρικο. Δεν μου λες τρελάθηκες, τι το τραβολογάσες το παιδί, Πού δεν άκουσες τι είπε, να σκάσεις είπε. Και εσύ να σκάσεις είπε. Τη μητρική του γλώσσα μίλησε το παιδί. Καλέ. Μουλάκι μου, σε μουλουκουτσουκούνι μου λυκό. Όχι. Όχι, για το όνομα του Θεού! Για το όνομα του Θεού! Ας τον πατέρα σου, ας είναι κακός αυτός. Έχεις τη μανούλα σου, αγοράκι. Ναι, τέτοια να του λες εσύ. Τέτοια να του λες. Μην τι ψέματα είναι, να το τραβολογάς έτσι το άρρωστο. Τότε εμένα να με ξεχάσεις. Νύπτω τα σχήρα μου, νύπτω. Εντάξει, εντάξει. Έλα, αγαπουλάκι μου, έλα. Και στο καθαρσιάκι σου. Όχι, δεν θέλω. Έλα, για χάρη της μανούλας σου, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, αγαπουλάκι μου, και στο καθαρσιάκι σου. Όχι! Βέβαια. Αφού ανακατεύτηκες εσύ! Εγώ! Εσύ ποιος άλλος! Άκουσε το. Αν το πάρεις στο καθάρσιο, η μανούλα θα σου κάνει μετά ένα δώρο. Θα σου δώσει μια καραμέλα. Όχι, πρώτα την καραμέλα. Όχι, μετά. Όχι, πρώτα. Καλά. Καλά, πρώτα. Πρώτα την καραμέλα, ύστερα όμως θα το πιεις στο καθάρσιο, ναι. Ναι. Το υπόσχεσαι. Ναι. Λόγω τιμής. Ναι. Ωραία. Σε πιστεύω. Μπαμπά. Κορνίλιε! Κορνίλιε! Τι είναι, τι? Το κουτί με τις καραμέλες. Το κουτί με τις καραμέλες. Το κουτί με τις καραμέλες. Ορίστε. Ορίστε το κουτί. Κύριε Τρουγιού, κύριε Τρουγιού, σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την οικογενειακή σκηνή. Μα γιατί, γιατί. Μην επιμένετε, ίσα-ίσα για κάποιον που δεν έχει παιδιά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ορίστε. Ορίστε οι καραμέλες. Ευχαριστώ. Άνοιξε το στοματάκι σου. Όταν σας κάλεσα να φάμε δεν είχα προβλέψει αυτή τη Καλή ήτανε. Ναι. Εντάξει. Και τώρα το καθασιάκι σου. Όχι, δεν θέλω καθάρσιο. Τι πες? Ορίστε. Ορίστε κατάσταση. Πάρα σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ πως σου έδωσα την καραμέλα. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω καθάρσιο. Αχ, αυτό το παιδί. Αχ, αυτό το παιδί. Κι εσύ. Αχ, αυτό το παιδί. Αχ, αυτό το παιδί. Να με βοηθήσεις δεν μπορείς. Δεν το βλέπεις ότι κοντεύω να τρελαθώ. Τι να κάνω. Τι θέλεις? Τίποτα. Τίποτα. Τι να κάνεις, αχ, Θεέ μου! Πού πας τώρα, πού πας? Τι θες τώρα, τι θες! Πάω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Κοίταξε μέρα που διάλεξε να φέρει κόσμο, να τους κάνει το τραπέζι. Πώς? Το είπε, τι? Τι είπε η κυρία Φολαβουάν? Τίποτα είπε. Είπε τι ώρα θα κάτσουμε με τον κόσμο στο τραπέζι. Αχα.
Ό,τι ώρα θέλετε. Ντροπή. Εσύ, το, ντροπή. Να μην κρατάς το λόγο σου. Έτσι δεν είναι, κύριε Τρουγιού? Εγώ δεν μιλάω πια, τίποτα δεν λέω. Ναι, γιατί μπορεί να... Ένα, είσαι πια 8 χρονών. Κότσα μάντρας, δεν μπορεί να φέρεις σαν μωρό. Λοιπόν, αν πιεις το καρφάρσιο, εγώ θα σου κάνω μία έκπληξη. Τι έκπληξη? Θα σου πω πού βρίσκεται το ηφαίστειον Έτνα. Α, δεν με νοιάζει, δεν θέλω να το μάθω. Κακός. Πολύ κακός. Τόσο σκέφτομαι τι περάσαμε μέχρι να το βρούμε. Ξέρεις που βρίσκεται? Στα βόρειο-ανατολικά της Σικελίας. Μπα. Και υπάρχει και άλλο ένα στη Μελανιλία, στην Μελανοσία, στην Αλωνο... Στην, στο αυτό, ξέρεις, στην, τέλος πάντων, θα το βρω. Αυτό που είναι στη Σικελία σου φτάνει και σου περισσεύει. Και η λίμνη Μίσικαν. Ωχ, συγγνώμη, σκόλεψα, δεν έπαιρνε. Τι είπατε? Πού βρίσκεται η λίμνη Μίσικαν? Πού βρίσκεται η λίμνη Μίσικαν? Ναι, πού? Το άκουσα! Τι παιδί κι αυτό. Όλα ερωτήσεις. Δεν μου λέτε, κύριε Τρουγιού, έτσι ρωτάω. Ναι. Δεν είναι. Η λίμνη Μίσικαν. Μήπως κατά τύχη μου, γιατί δεν έχετε υπόψη σας που βρίσκεται η λίμνη Μίσιγκαν? Ναι. Στην Αμερική είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αχ ναι, βέβαια, κοίτα τώρα μα πολλά. Στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Του Μίσιγκαν, αυτό είναι. Το όνομα της πολιτείας, αυτό δεν μου ερχότανε, το Μίσιγκαν. Αχ, η λίμνη Μίσιγκαν. Το 77 κολύμπησα εκεί. Μη μου πείτε. Mm-hmm. Εσείς, αυτοπροσώπος. Είδες το είδες? Εσύ έψαχνες τη λίμνη του Μίσιγκαν και να. Ο κύριος από εδώ που δεν το βγάκει το μάτι σου. Έχει βουτήξει μέσα και έχει κολυμπήσει κιόλας. Νομίζω ότι μετά από αυτό πρέπει να το πάρεις αμέσως το καθάρισμα. Δηλαδή το βρίσκω απαραίτητο. Όχι, δεν θέλω. Αχ, ισχυρή η θέληση ο μικρός. Ναι, αποθέληση τον έχω. Έφερα κι άλλο ένα ποτήρι. Και για να πιει το καθάρσιο το τόσο, σαν καλό παιδάκι που είναι, για να του κάνει παρέα, θα πιει ένα ποτηράκι και ο μπαμπάς. Ποιος? Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι? Α, εγώ! Όχι, δεν θέλω! Ευχαριστώ πολύ! Καλό, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Δεν θα μας πεις και όχι τώρα? Γιατί δεν θα μω? Εγώ δεν έχω καμία όρεξη να πάρω καθάρσιο. Άμα σου κάνει κέφι, ποιος το εσύ? Καλά, ούτε μια θυσία δεν μπορείς να κάνεις για το γιο σου. Δεν είναι μόνο δικός μου γιος, είναι και δικό σου. Να το πάλι. Εγώ πρέπει να τα κάνω όλα, όλα εγώ. Δεν νομίζεις πως αρκετά έχω κάνει για το παιδί? Απ' την ώρα που γεννήθηκε. Άσε πια πριν γεννηθεί. Δεν φτάνει λες ότι 9 ολόκληρους μήνες τον κράτησα στα σπλάχνα μου? Στα σπλάχνα μου, άκου τώρα στα σπλάχνα μου. Μα τι σου ήρθε τώρα με τα σπλάχνα μου? Μαμά. Τι είναι παιδάκι μου? Γιατί με κράτησες εσύ στα σπλάχνα σου και όχι ο μπαμπάς? Γιατί αν περιμέναμε από τον πατέρα σου. Και από τη στιγμή μάλιστα που ήξερε πως θα το έκανα εγώ, καλά τώρα. Συγγνώμη, πέστε μου σας παρακαλώ, είναι πράγματα που λέγονται αυτές είναι παιδί, πέστε μου. Ας έπαιρνες και εσύ έναν άλλον κύριο. Άκου, άκου, ας έπαιρνες και έναν άλλον κύριο. Ωραία, ωραία. Ναι, βαριέσαι. Τι αυτός, τι ένας άλλος, όλοι οι ίδιοι είναι. Εγώ δεν θα είμαι έτσι άμα μεγαλώσω. Αγάπη μου, εσύ τουλάχιστον έχεις αισθήματα. Μα δεν είναι εξωφρενικά, κύριε Τρουγιού. Εγώ τα βρίσκω εξωφρενικά. Όχι, όχι, ναι. Είναι χαριτωμένα. Κάτι παρατηρήσεις όμως που σου κάνουν τα παιδιά. Ιδού, ιδού, η διαφορά ανάμεσα στη μάνα και στον πατέρα. Ο πατέρας σου φταίει ένα καθάρσιο δεν παίρνει για το χατήρι σου. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να πιει το καθάρσιο, μπαμπάς. Τ' άκουσες? Πιο πολύ μυαλό έχει το παιδί από σένα, ναι. Έτσι, ε. Δεν θέλεις να πιει το καθάρσιο, μπαμπάς? Όχι. Θέλω να το πιεις εσύ. Α, πώς? Πού πάμε? Τι? Ναι, θέλω να το πιει ο κύριος. Ο κύριος θέλει να το πιει. Έλα, το δώσουμε στον κύριο. Μην τολμήσεις. Σιωπή, άσε με σε παρακαλώ. Να, εγώ που είναι αυτό το παιδί. Ορίστε, κύριε Τρουγιού. Πιέστε λίγο ακόμη, σας παρακαλώ, για το χατήρι του παιδιού. Ελάτε, ελάτε, λίγο ακόμη, ελάτε. Είσαι τρελή. Ελάτε, κύριε Τρουγιού. Είσαι τρελή! Όχι, να πιείτε, κυρία μου, σας παρακαλώ.
Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά. Ο κύριος Τρογιού δεν ήρθε εδώ για να πάρει καθάρσιο. Ένα ζήτημα για μισό ποτήρι καθάρσιο. Ναι, καλά, δεν λέω, αλλά τώρα να. Δεν καταλαβαίνω να κάνει έτσι, αλλά κοντζάμα άντρα. Ιουλία! Πάτε τώρα, κύριε Τρογιού. Ιουλία, σε παρακαλώ! Κυρία μου, αφού σας εξήγησα, η κατάσταση του εντέρου μου δεν μου το επιτρέπει. Μα δεν το καταλαβαίνω. Καλά, τώρα μισό ποτήρι καθάρσιο, τι θα πάθει πια το εντεράκι. Ιουλία! Ιουλία! Αλλά ανάμεσα στην υγεία του παιδιού μου και στο εντεράκι σας, εγώ. Σε παρακαλώ, Ιουλία, με το εντεράκι του παιδιού! Και στο κάτω-κάτω, αν θέλετε τη γνώμη μου, κυρία μου, ούτε και για το γιο σας είναι απολύτως ενδεδειγμένο το καθάρσιο. Σας παρακαλώ που θα αρχίσετε τώρα λέτε και τέτοια μπροστά το παιδί, να μου τα χαλάσετε όλα! Ιουλία! Μα με συγχωρείτε, κυρία μου, εγώ το είπα μόνο και μόνο δεν επειδή. Δεν βλέπετε τι τραβάω τόση ώρα. Πόση διπλωματία αναγκάστηκα να επιστρατεύσω. Ιουλία, Ιουλία. Αν αρχίσετε τώρα να λέτε και μάλλον δεν πρέπει να πάρει το καθάρσιο. Όχι, 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 απλώς είχα τη γνώμη. Ποια γνώμη μου! Ιουλία! Πού τα μάθατε, στην κούρα που κάνατε την πλομπιέρ, εκεί τα μάθατε, αφού η πλομπιέρ είναι για το αντίθετο. Για το αντίθετο είναι η πλομπιέρ. Εντάξει, 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 κυρία μου, σας ζητώ συγγνώμη. Φτάνει! Γιατί ψέματα λέω. Να κατέψω κι εγώ στα δικά του. Του είπα εγώ μήπως για τη γυναίκα του που τον απατάει τον ξαδερφό της. Του είπα εγώ ότι είναι κερατάς. Κερατάς! Όχι, Θεέ μου, γιατί που είναι τώρα το θέμα. Δεν είναι το. Τι είπατε, δεν άκουσα καλά. Κερατάς! Όχι, μα δεν είναι. Μα πώς, η γυναίκα μου είπατε με τον εξάδερφο. Ψέματα! Ψέματα, κύριε Τριγιού! Ψέματα! Αφήστε με σας! Πνίγομαι! Λίγο νερό, λίγο νερό. Πού είναι το νερό? Νερό! Όχι αυτό, δεν είναι νερό, είναι το καθάρσιο! Μαμά, μαμά! Ορίστε, δεν μπορούσα να το πιείτε από την αρχή. Ήταν ανάγκη να μας κάνετε άλλο κάτω πρώτα. Κύριε Τρουγιού, κύριε Τρουγιού, σας παρακαλώ. Κύριε Τρουγιού, όχι, αχ, αχ, γιατί κρατάτε την. Α, ενέργησε! Όχι, όχι, όχι από εδώ! Όχι από εδώ, όχι από εδώ, δεν έχει άλλα. Δεν έχει άλλα, τα σπάσαμε, δεν έχω άλλο δοχείο. Καταλάβατε, προς τα έξω! Προς τα έξω από εδώ! Ωραία. Τα συγχαρητήριά μου. Ωραία τα κατάφερε. Ας μην ανακατευόταν και αυτό σε ξένες υποθέσεις. Να πεις αυτό το δυστυχισμένο ότι είναι κερατάς. Μη γιατί δεν είναι. Τι είναι λόγος αυτό να το πεις. Μαμά. Τι είναι ματάκια μου. Θες το καθάρσιο. Όχι. Τι θα πει κερατάς. Α, θα πει. Είναι αυτός ο κύριος που έφυγε από εκεί. Όχι! Τι είναι αυτά που λες το παιδί. Αυτό είναι, είναι και αυτός από την αρχή όταν του το ζήτησα. Τι να πει το καθάρσιο. Γιατί. Όταν είσαι καλεσμένος κάπου και σου προσφέρουν κάτι, οφείλει να το πιείς. Ωραία ανατροφή έχει ο φίλος του Τρουγιού. Έρχεται εδώ για πρώτη φορά και μας μιλάει για το εντερό του, το ξεχυλωμένο, ωραίος τρόπος. Μα να τον βάλεις κι εσύ τον άνθρωπο να ενεργηθεί. Εγώ. Του ζήτησα εγώ να ενεργηθεί. Εγώ ένα καθάρισο του ζήτησα να πιει. Ναι, αλλά με το καθάρισο θα ενεργηθεί. Δικό του πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω τώρα πάει το ίδιο. Εμείς τι να του κάνουμε. Τώρα μου τα έκανες ό,τι πρέπει για να κλείσω τη δουλειά με τα δοχεία του στρατού. Εσύ εκεί ο νου σου, στα δοχεία του στρατού. Χριστέ μου, τι να κάνω τώρα για να τα παλώσω. Η κυρία Τρουγιού, ο κύριος Φαρλαντέ. Α, όχι. Να τους δεχτείς εσύ. Εγώ μετά από αυτό αποκλείεται. Δεν βλέπω κανέναν. Δεν είμαστε καλά. Κορνίλη, εγώ τύπου τους ξέρω. Δεν με νοιάζει. Να τους μάθεις. Η κυρία Φελαβό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Α, ναι, εγώ, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία μου. Φοβάμουν πως αργήσαμε, αλλά από ό,τι βλέπω. Όχι, ναι. Με συγχωρείτε, δεν πρόλαβα να ντυθώ και δεν. Ελάτε τώρα, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε. Ο κύριος Φαρλαντέ, ο εξάδελφός μου, που είχατε την ευγενή καλοσύνη να προσκαλέσετε. Κυρία μου, συγγνώμη για την αδιακρισία. Πρώτη φορά που έχω την τιμή. Παρακαλώ. Δικό σας το κοριτσάκι. Ναι, δικό μου, μόνο που είναι αγοράκι. Σε αυτή την ηλικία βλέπετε δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει. Ναι, πράγματι. Ο κύριος Φαλαβουάν δεν είναι εδώ. Πώς, από εκεί, από εκεί. Μέσα είναι με τον κερατά. Με ποιον. Τίποτε, τίποτε. Πρόκειται για έναν υπάλληλο του συζύγου μου. Και ονομάζεται κερατάς. Ναι. Πολύ κακό ήχο όνομα. Ναι, δεν είναι. Και δύσχριστο, πολύ δύσχριστο. Ναι, 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 ναι. Για φαντάσου. Κερατάς. Α, και μια ποτόφια κουβέντα. Ο άντρας μου δεν είναι εδώ. Βέβαια, εδώ είναι. Α, μαζί τους είναι. Μαζί με ποιους? Με τον άντρα σας και τον κύριο Κερατά. Α, ναι, δεν καθόμαστε. Όχι, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μην επιμένετε, σας παρακαλώ, αφήστε με, αφήστε με. Αμβρόσιε! Άτιμη! Τι, ο Θεέ μου! Ορίστε, ορίστε, νάτι, νάτι η Μιχαλής! Ορίστε, νάτος, νάτος ο κύριος Φαρλαντέ που μου έκανε και το φίλο. Φίλε μου! Και ιδού, ιδού εγώ ο Κερατάς! Μα γιατί, Θεέ μου,
Γιατί, γιατί. Μα είναι τρελό. Είναι τρελό. Αγάπη μου, να. Ποιος σας είπε? Ποιος μου είπε? Ορίστε λοιπόν. Ρωτήστε τον κύριο. Ρωτήστε την κυρία. Ψέματα, ψέματα, κυρία του γιου. Ψέματα είναι, ψέματα. Πίσω, πίσω. Ψέματα πίσω, είναι. Κυρία μου. Να μην σας ξαναδώ. Ψέματα. Όσο για σας, κύριε Φαρλαντέ, σας καλώ σε μονομαχία. Περιμένω τους μάρτυρες σας. Άκουσα. Είναι ψέματα. Άκουσα ένα λάπη μου. Σας παρακαλώ. Φίλε μου. Όχι, δεν άκουσα. Σας παρακαλώ. Πίσω όλοι σας. Δεν θέλω, αγάπη μου. Εσείς του το είπατε? Εγώ. Εγώ όχι. Μια παρεξήγηση ήταν. Θα μου δώσετε λόγο γι' αυτό. Σας καλώ σε μονομαχία. Καλέ με καθού. Γιατί δεν με παίρνει ο διάβολος να ησυχάσω? Ευχαριστήθηκες τώρα, ε? Ωραία τα κατάφερες. Εγώ. Εγώ! Θα μου πεις τώρα ότι φταίω εγώ! Εσύ βέβαια, ποιος άλλος? Εγώ! Δεν το έχεις καλέσει όλους αυτούς στο σπίτι μας? Εγώ! Εγώ φταίω! Εγώ! Άσε με τώρα επιτέλους. Πρώτη φορά είναι, έτσι τα κάνεις πάντα. Άσε το καλό πια! Εγώ φταίω! Εγώ φταίω εγώ! Θα χτυπηθώ σε μονομαχία εξαιτίας της και φταίω εγώ! Όχι, αυτή η γυναίκα δεν μπορώ, θα με αρρωστήσει αυτή. Μ' αρρώστησε. Πνίγω με. Λίγο νερό. Λίγο νερό. Όπα! Οχ, τι ήταν το καθάρσιο. Μπράβο, μπράβο! Ζήτω, ζήτω! Μαμά, μαμά! Τι είναι, κόρη μου? Μαμά, έλα! Τι θέλεις, αγάπη μου, τι είναι? Κοίτα, το ήπια! Τι είπες? Το καθάρσιο, το ήπια! Το ήπιες, αγάπη μου γλυκιά! Τι καλό παιδάκι είναι αυτό, είδες, ε? Δεν ήταν και τόσο φοβερό. Μπα, καθόλου. Τέρμα. Τέρμα, εγώ φεύγω. Φεύγω από αυτό το σπίτι. Κορνήλια, ο Τωτός το ήπιε το καθάρσιο. Ναι, χέστηκα. Α, 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 α. Τ' άκουσες? Χέστηκε. Αυτός είναι ο πατέρας σου, παιδί μου. Χέστηκε. Αχ, ευτυχώς αγάπη μου στη μητέρα σου, να την αγαπάς τη μανούλα σου, μωρό μου, να την αγαπώ στη μανούλα, να την αγαπώ στη μανούλα. Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Ζορζ Φεντό, «Το καθάρσιο του παιδιού», σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και Σταμάτη Φασουλή. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Σταμάτης Φασουλής, Κορνήλιος Φολαβουάν, Ελένη Καστάνη, Ρόζα, Ξένια Καλογεροπούλου, Ιουλία Φολαβουάν, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Αμβρόσιος Τρουγιού, Στάθης Λαγκάδας, Τωτός, Σοφία Φιλιππίδου, Κυρία Τρουγιού και Γιώργος Γιώβας, Οράτιος Φαρλαντέ. Ρύθμιση ήχου, Δημήτρης Πουλόπουλος. Εισηγητής δραματολογίου, Βάιος Παγκουρέλης. Παραγωγή, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία, Σταμάτης Φασουλής.